Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, άλλη μια εκπομπή παρεμβάσεις εδώ από το Star Βορείο Ελλάδος, τα λέμε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, έχω την αίσθηση ενδιαφέροντα θέματα και στην σημερινή εκπομπή. Να υπογραμμίσουμε φυσικά πως η πολιτική ατζέντα είναι πάρα πολύ εντονή αυτήν τη χρονική περίοδο, η αξιολόγηση είναι αυτή η οποία καίει και φυσικά οι δημοσκοπήσεις, τα σενάρια, ακόμη και για εκλογές, τα οποία βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Αυτά όμως είναι μακρινά, αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε και την τοπική επικαιρότητα εδώ της Δράμας, έχουμε την περιφέρεια. Χρόνια πολλά στην Ξάνθη, σήμερα είναι η μέρα της απελευθέρωσης, με πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις, μια σημαντική στιγμή, η ένωσή της με την πατρίδα. Κυρίες και κύριοι, θα σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο και τα δρόμενα της Δράμας. Έχουμε τη χαρά, το έχουμε προαναγγείλει, να είναι εδώ μαζί μας ο Παύλος Ζαχαριάδης, επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Ζωή, δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Δράμας, πρώην αντιδήμαρχος, αν και νέος σε ηλικία, με μακρά θητεία στην αυτοδιοίκηση. Είναι πάνω από 10 χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Κύριε Ζαχαριάδη, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Και αυτή σίγουρα η εμπειρία βοηθάει, κύριε Ζαχαριάδη, να βλέπετε, να κρίνετε. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Εντάξει, κάθε τι που υπάρχει εμπειρία νομίζω ότι συμβάλλει και πάντα αυτό το πάντρεμα της εμπειρίας με νέες ιδέες νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να βοηθήσει. Την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε εδώ στο Star Βορείο Ελλάδος, κύριε Ζαχαριάδη, είδαμε μια έντονη αντιπαράθεση. Ήταν τότε το θέμα με την Ολυμπιονίκη Κορακάκη, κάποια άλλα ζητήματα. Τελικά, για να μπούμε στα σημερινά, προέκυψε καπνός, λευκός καπνός, προέκυψε λύση. Για το ζήτημα της Ολυμπιονίκης. Ξεκινάμε με αυτό το θέμα για να πάμε και στα άλλα μετά. Ναι, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, υπήρχε ένα πρόβλημα με το Δήμο της Δράμας. Ο Δήμος της Δράμας δεν στάθηκε αντάξιος και νομίζω ότι είναι από όλους αποδεκτό. Δεν στάθηκε αντάξιος σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Δεν συνέδραμε σε αυτό που μπορούσε να συνδράμει. Ίσα-ίσα έγινε θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελληνίως με αρνητική χρειά. Η αντιπολίτευση, αυτό που, λέει, που λέμε τόσο καιρό, σύσσωμη αντιπολίτευση, αλλά και η παράταξη, παράταξη Πόλη και Ζωή, την οποία εκπροσωπώ, αυτό το οποίο υποσχέθηκε ότι θα κάνει σε αυτή τη θητεία, αυτό κάνει. Δηλαδή, κράτησε μια στάση αναμονής, δεν έριξε λάδι στη φωτιά όταν προέκυψε το ζήτημα και όταν λοιπόν σιγά σιγά ηρέμησαν τα πνεύματα, μπήκε μπροστά, ζήτησε τη συνάντηση, φώναξε τον κύριο Κορακάκη και σε μια συζήτηση της μίας ώρας λύθηκαν όλα και φάνηκε ότι τα προβλήματα είναι απλά, οι λύσεις είναι εύκολες και θα μπορούσαν να είχαν δοθεί πριν. Σήμερα λοιπόν, μετά και από εκείνη τη συνάντηση, δρομολογήθηκαν όλες οι εξελίξεις, βρέθηκε ο προσωρινός χώρος όπου θα αποαθλείται. Αυτές τις μέρες είναι και στη βιομηχανική. Ξέρω, στη βιομηχανική είναι. Κοντά στο είναι χώρο πρόταση που είχε κάνει η παράταξή μας εξ αρχής. Και μάλιστα, αν θυμάστε, στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα τοποθετηθεί και είχα πει εμείς έχουμε έτοιμη την πρόταση. Όλο αυτό το διάστημα, όταν όλοι ασκούσαν κριτική στη Δημοτική Αρχή, εμείς κάναμε αυτό που για μας είναι το προφανές. Να ψάξουμε να βρούμε ποια είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση, την οποία και θα προτείναμε. Αυτή τη λύση λοιπόν την οποία προτείναμε έγινε αποδεχτή τόσο από την πλευρά της οικογένειας Κορακάκη όσο και από τις υπόλοιπες παρατάξεις και τη Δημοτική Αρχή. Αυτή η λύση δρομολογήθηκε. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι καλύπτει το μίνιμουμ τουλάχιστον των ζητημάτων που θα πρέπει να έχει ένα προπονητήριο και από εκεί και πέρα είμαστε εδώ για να βρούμε με τις προτάσεις που έχουμε κάνει και μια πιο μόνιμη επιλογή. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να καταλήξω ότι, ξέρετε, καμιά φορά η Δημοτική Αρχή. Τελικά ήταν τόσο εύκολο για να δημιουργηθεί όλο το πρόβλημα, κύριε Ζαχαριάδη. Από τα λεγόμενά σας, δηλαδή, μπορούσε να μην γίνει η Δράμα και να το πούμε εντός εισαγωγικών δημόσιο θέαμα στο Πανελλήνιο. Την κακή συγκυρία της κατεδάφησης. Και όχι μόνο, γιατί έπαιζε η Δύση, έπαιζε στη Γαλλία, έπαιζε στην Αμερική. Δηλαδή, φτάσαμε να γίνουμε παγκόσμια δύναμη. Κύριε Φυλακτή, είχαμε την κακή συγκυρία της κατεδάφησης και από εκεί και πέρα μια Δημοτική Αρχή η οποία προφανώς πείσμωσε. Δεν ήθελε να έρθει σε επικοινωνία, δεν ήθελε να λύσει το πρόβλημα. Αυτό που κάνανε αντιπολιτεύσεις όλες μαζί με το κοινό δελτίο, με τη συνάντηση αυτή, είναι να μπορέσουν να συμβιβάσουν, δηλαδή ως ένα σημείο
Παίξαμε και το διπλωματικό σώμα για να συμβιβαστούν οι δύο πλευρές για να βρεθεί μια λύση. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα και πιο υπεύθυνα το κάναμε. Τώρα, είχαμε πάρει και μια απόφαση τότε. Η Δημοτική Αρχή έλυσε το πρόβλημά της, αλλά νομίζω ότι πάλι δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της, γιατί είχαμε συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα, όταν έγινε η συνάντηση, ότι την επόμενη εβδομάδα πάλι θα βρισκόντουσαν οι δημοτικές παρατάξεις για να συζητήσουμε και να γίνουν οι προτάσεις για το πώς θα τιμηθεί η Ολυμπιονίκη. Ακόμα και σήμερα ο Δήμος της, ο τόπος όπου ζείτε, την έχει τιμήσει και την έχουν τιμήσει χίλιοι δυο άλλοι φορείς και Δήμοι. Πράγμα το οποίο και είναι οξύμορο, είναι ιδιαίτερα αρνητικό και δεν μας τιμά ως δημοδράμας και δημοτικό συμβούλιο. Άρα και μια πρωτοβουλία, λέτε, ότι θα πάρθει για να λυθεί και αυτό το θέμα θέσει, και να κλείσει αυτό το θέμα. Να κλείσει, αλλά δεν βλέπουμε φως από τη Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό λέω, έλυσε το πρόβλημά της και τώρα πάλι γυρίσαμε στα ίδια. Θα το φέρετε σε κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο. Το φέραμε προχθές, όπου μας απαντήθηκε ότι πάλι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Το λέμε λοιπόν και δημόσια ότι εμείς από τη δική μας την πλευρά είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε όλες τις προτάσεις για την τιμή που αρμόζει σε αυτές τις επιτυχίες αυτής της κοπέλας και της οικογένειας στο σύνολο. Λοιπόν, και αναμένουμε από τη Δημοτική Αρχή να λάβει πρωτοβουλία. Σε αντίθετη περίπτωση, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε. Θα γίνει σχετική δημοσιοποίηση και θα κοιτάξουμε πάλι αντιπολιτεύσεις μεταξύ μας, να βρούμε όλους αυτούς τους τρόπους για να γίνει αυτό νομίζω που συζητάει όλη η δράμα και έπρεπε να γίνει εδώ και πολύ καιρό. Έβλεπα την ανακοίνωσή σας πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, ήταν μια, θα τη χαρακτήριζα, πρωτόγνωρα σκληρή, η τελευταία 3 Οκτωβρίου, σκληρή ανακοίνωση. Από τις πιο σκληρές που έχετε βγάλει σαν παράταξη, έχω την αίσθηση σε όλο το διάβα της παράταξης Πόλη και Ζωή. Μήπως, θα σας πει κάποιος, μήπως το κάνετε και για αντιπολιτευτικούς λόγους να ανεβάζετε τόσο πολύ τους τόνους? Δηλαδή λέτε ότι διχάζουμε τη δράμα. Ο τίτλος της παράταξης θα έπρεπε να είναι «Διχάζουμε τη δράμα». Δεν ακούγεται λίγο υπερβολικό? Από το ενώνουμε στο διχάζουμε. Και το ενώνουμε μπορείτε να πείτε ότι είναι ποιητική αδεία. Το διχάζουμε δεν είναι? Υπάρχουν δείγματα γραφής ότι διχάζεται η δράμα? Κύριε Φυλακτέ, τα δύο τελευταία χρόνια όπου η παράταξη Πόλη και Ζωή έχει μια νέα πορεία και της οποίας επικεφαλής είμαι εγώ. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχουν γίνει αρκετές εκπομπές και μάλιστα αν θυμάστε και ο ίδιος σας είχατε πει ότι δείχνεται ένα συνενετικό κλίμα το οποίο σε ένα σημείο είναι πρωτόγνωρο για τη μείζωνα αντιπολίτευση. Και μάλιστα αυτό το συνενετικό κλίμα συνοδεύεται και από πάρα πολλές προτάσεις και βεβαίως και από την βοήθεια. Όσες φορές χρειάστηκε, και ξέρω ότι χρειάστηκε αρκετές φορές τη βοήθειά μας η Δημοτική Αρχή, όπου γίνανε συναντήσεις με τους επικεφαλείς για να λυθούν ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν και κρύβαν πολλές πολιτικές σκοπιμότητες και θα μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούμε πολιτικά. Νομίζω ότι αυτό το πνεύμα συνεργασίας το οποίο δείξαμε συνέβαλε και βοήθησε στο να λυθούν σοβαρά προβλήματα. Να τονίσουμε φυσικά ότι μπορεί να υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα δεύτερης Κυριακής, αλλά είστε μια παράταξη που έφτασε στο 42% περίπου, αν θυμάμαι, την πρώτη Κυριακή και φτάσατε στο 49% και κάτι τη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, ουσιαστικά, μπορεί να υπάρχει μια κοινοβουλευτική, εντός εισαγωγικών, δημοτική πλειοψηφία, όμως υπάρχει μια εκφρασμένη αντίληψη της κοινωνίας που σίγουρα είναι ότι σε μια λογική συνενετική δεν πρέπει να αγνοείται. Έτσι. Από όλους και από εσάς στο παρελθόν εννοώ. Και αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία γιατί εσείς είστε χρόνια ασκείτε το λειτουργήμα αυτό και γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν στα ιστορικά δεδομένα του Δήμου της Δράμας δημοτικές παρατάξεις που ανήκουν στη μείζωνα αντιπολίτευση που διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο τα δημοτικά πράγματα. Αυτό όμως δεν πρέπει από την πλευρά. Είναι για το μεγάλο διάστημα, θα σας πει κάποιος, γιατί ήταν τετραετία. Ήταν 3,5 δική σας, τώρα είναι πενταετία. Πενταετία είναι μια ζωή, κύριε Ζαχαριάδη, είναι γνωστό. Απλά θέλω να μας πιστωθεί το γεγονός ότι υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια στους λόγους μας. Δεν είμαστε παράταξη που καιροσκοπεί, που μία σηκώνει τους τόνους, μία συνενεί. Είμαστε μια παράταξη η οποία λειτουργεί με μια υπευθυνότητα. Αυτό όμως από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που σε άλλους καιρούς θα χαλούσε ο κόσμος, τις οποίες εμείς τις εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας, αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζει στον ίδιο δρόμο. Συνεχίζει λοιπόν στο δρόμο που κατά την άποψή μας πλέον οι ηθικές αναστολές έχουν σταματήσει, όπου μοναδικός γνώμονας είναι το πώς
θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν περισσότερους δικούς τους ανθρώπους, καμία σχέση με το ενώνυμο με τη Δράμα, πώς θα μπορέσουν να βολέψουν δικούς ανθρώπους και πώς θα μπορέσουν να κοντίνουν τις δημοτικές παρατάξεις σε θέματα εκπροσώπησης, που όταν μιλάμε για ένωση δυνάμεων, που όταν μιλάμε για δημοκρατία, που όταν μιλάμε για πράγματα τα οποία ο νομοθέτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα έχει υπόψη του και τα έχει θεσπίσει, να έρχεται μια δημοτική αρχή η οποία δεν υπολογίζει τίποτα, η οποία δεν δίνει λόγο σε κανέναν, η οποία λειτουργεί στο μοναχικό δρόμο, λοιπόν, τον δικό της, αλλά κυρίως βάζει εμπόδια και απαξιώνει τις αντιπολιτεύσεις. Οι αντιπολιτεύσεις, ο θεσμικός τους ρόλος είναι να είναι δίπλα και απέναντι σε κάθε δημοτική αρχή, είναι για να μπορούν να αφυπνίζουν εκεί που η δημοτική αρχή δείχνει δείγματα γραφής τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα. Η αντιπολίτευση είναι για να εκφέρει τις προτάσεις τις οποίες μια σωστή δημοτική αρχή θα πρέπει να τις λαμβάνει υπόψη. Αυτά λοιπόν δεν συμβαίνουν. Ιδανική πολιτεία θα λέγαμε πάντως. Δεν είναι ιδανική. Ποτέ σχεδόν έχω την αίσθηση ότι ο νικητής, υπάρχει το γνωστό ρητό των Αμερικανών, ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος είναι τίποτα. Το ξέρετε, αυτό είναι χαρακτηριστικό στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, έχουν και εκλογές εκεί, όπου ο νικητής, έστω και με μια ψήφο, τα παίρνει όλα και ο ηττημένος παρετείται και φεύγει και κρύβεται. Το κομμάτι της διοίκησης και του αποφασιστικού ρόλου, βεβαίως η αντιπολίτευση είναι ένα τίποτα. Σαν θεσμικό όμως όργανο, νομίζω ότι επιτελεί, και δεν το λέω τώρα που η παράταξή μας βρίσκεται στην αντιπολίτευση, έχουμε κάνει τόσες εκπομπές, ξέρετε, είναι επεκφρασμένες οι απόψεις μου. Κάνατε και στο παρελθόν πρέπει επί να του, πω, είσαι στην αντιπολίτευση και το 6. Επί του θέματος, και ξέρετε ότι μία αντιπολίτευση μπορεί να συνδράμει τα μέγιστα στο έργο μιας δημοτικής αρχής, αρκεί αυτή η δημοτική αρχή να έχει τα αυτιά της και τα μάτια της ανοιχτά. Θα λέγαμε ότι αν βάζαμε έναν τίτλο, ας πούμε, ένα πρωτοσέλιδο αυτή τη στιγμή, άλλωστε τη δουλειά αυτή την κάνουμε χρόνια και ξέρουμε και να βγάζουμε πρωτοσέλιδα, θα λέγαμε ότι το ρεζουμέ της όλης ιστορίας των τελευταίων ανακοινώσεών σας είναι ότι η περίφημη ρίση που ακούστηκε επί Κώστα Καραμαλή, οτιδήποτε είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό, κάτι τέτοιο. Ως ένα σημείο ισχύει, δεν μου αρέσει να βάζω τίτλους τέτοιου τύπου, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τα γεγονότα μιλάνε από μόνοι τους. Από μόνα τους. Πλέον τρίτωσε το κακό. Και τρίτωσε το κακό που τουλάχιστον εμείς με την ενασχόλησή μας έχουμε αντιληφθεί. Φανταστείτε τι γίνεται, γιατί μία αντιπολίτευση μπορεί να ενημερώνεται κυρίως για ζητήματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να ενημερωθεί μέσα από τις αναρτήσεις στο Διάβγεια. Φανταστείτε να μην υπήρχαν και αυτές. Πόσα πράγματα θα γίνονταν χωρίς δηλαδή εμείς να γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν μπορείτε σαν Δημοτική Σύμβουλη να πάτε στον προϊστάμενο οικονομικών και να ζητήσετε κάποια χαρτιά, ας πούμε. Βεβαίως, αλλά μπορείτε. Θέματα προσλήψεων και προσώπων, αυτά θα πρέπει κάποιος να υπάρχει κάτι δεδομένο για να ψάχνεις κάτι, έτσι. Αν είναι δυνατόν εμείς να εγκατασταθούμε ως άλλη τρόικα στο Δημαρχείο και να αναζητούμε κάθε μία απόφαση η οποία παίρνεται. Έτσι. Και δεν είναι και αυτός ο ρόλος μας. Υπάρχει ημεροληπτική συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής προς συγκεκριμένα επαγγέλματα, δηλαδή η εξυπηρέτηση των δικών μας ανθρώπων, νόμιμο, άλλοι κρίνουν αν είναι ηθικό. Ποια επαγγέλματα δηλαδή, όταν προς τους προμηθευτές του Δήμου. Ήδη στο τελευταίο χαρτικά, Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο, εκφράσαμε την άποψή μας ότι όσο αφορά μέσα μαζικής ενημέρωσης και όσο αφορά επαγγελματίες, πάνω τους χάρη, μπλεκόμενος με τον τουρισμό, με τα τουριστικά γραφεία, υπάρχει μια μεροληπτική στάση της Δημοτικής Αρχής. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να το πει ότι είναι νόμιμη, οι αναθέσεις δίνονται εκεί που η Δημοτική Αρχή θέλει, κατά την άποψή μου όμως και κατά την άποψη των περισσότερων δεν είναι ηθικό, δεδομένου ότι πρώτον θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει το μοντέλο της εναλλαγής των προμηθευτών ή αν δεν ήθελε αυτό θα μπορούσε να αποστείλει προσφορές προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και να αποφασίσει όταν με βάση το συμφέρον του Δήμου. Όταν λέτε μέσα ενημέρωση, γιατί είμαστε σε ένα μέσο ενημέρωση αυτή τη στιγμή, είπατε για μεροληπτική συμπεριφορά σε μέσα ενημέρωση, διευκρινίστε το, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι, βεβαίως. Εννοείται την ανάρτηση των χρονικών, το πρωτοσέλιδο. Έχει σχέση και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Δήμος της Δράμας, στο σύνολό του με τα νομικά πρόσωπα, δίνει κάποιες αναθέσεις προς μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε από τη ΔΕΚΠΟΤΑ, είτε από το Δήμο, είτε από το πολιτιστικό οργανισμό. Όταν λοιπόν αυτές οι αναθέσεις δεν διέπονται από συγκεκριμένα κονδύλια, από συγκεκριμένα κριτήρια,
και προϋποθέσεις, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η επιχορήγηση. Και παρατηρούμε λοιπόν τεράστιες διαφοροποιήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Παραδείγματος χάρη, να έχουμε εβδομαδιαίες εφημερίδες οι οποίες λαμβάνουν τετραπλάσιες επιχορηγήσεις από μια εβδομαδιαία εφημερίδα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό βγάζει μάτι. Υπάρχουν μάλιστα και μέσα που σε ορισμένες αναθέσεις δεν βρίσκονται μέσα, όταν δίνονται στο σύνολο των μέσων. Εννοείται και τα διαδικτυακά μέσα, κύριε Ζαχαριάδη. Εγώ ομαδοποιώ. Ναι. Γιατί σαφώς δεν θα τώρα μπορούσε κάποιος. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να πούμε, σύμφωνα με τον νόμο, είναι οι εφημερίδες, είναι τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις. Προκύπτουν και διάφοροι οι οποίοι δημιουργούν. Για όλα αυτά, λοιπόν, για όλα αυτά λοιπόν τα μέσα. Δεν υπάρχει μία γραμμή, ένας τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές οι αναθέσεις και δίνονται κατά την άποψη της Δημοτικής Αρχής με τον τρόπο με τον οποίο θέλει. Έχουμε, όπως είπα, τα τουριστικά γραφεία όπου δίνεται σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση και από εκεί και πέρα έχουμε και το κομμάτι των προσλήψεων. Έχουμε τα δήμηνα όπου έχουμε παιδιά δημοτικών συμβούλων που έχουν προσληφθεί, όπως το λέω, παιδιά, όπου έχουμε γυναίκες δημοτικών συμβούλων που έχουν προσληφθεί. Τα δήμηνα βεβαίως είναι μια επιλογή του εκάστοτε δημάρχου, αλλά και αυτά τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει μια συσχέτιση με τις ανάγκες της κοινωνίας και σε καμιά περίπτωση δεν είναι υπόθεση οικογενειακή πάντως, οι προσλήψεις αυτές. Προξενεί εντύπωση το ότι γενικώς συζητάμε σε αυτό το τόπο, 20ετία εγώ, 25 χρόνια, 10 και παραπάνω εσείς, συζητάμε και σχεδόν ποτέ δεν ονοματίζουμε, κύριε Ζαχαριάδη. Δηλαδή, λέμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν το ακούει ο άλλος, παίρνει μπάλα τους πάντες. Λέμε. Καταστήματα. Λέμε ταξιδιωτικά γραφεία, δεν ονοματίζουμε, θα πούν οι άλλοι τώρα το κτέλ, ας πούμε. Το κτέλ δεν είναι από όσο ξέρω. Είπαμε το κτέλ γιατί το κτέλ δεν είναι σε αυτή την κατηγορία που λέτε. Την ίδια ώρα λέμε για προσλήψεις συγγενών. Θα πει ο άλλος τώρα ότι ο άλλος έβαλε τη γυναίκα του. Δεν θα έπρεπε να βγαίνουν και τα ονόματα, να πούν δηλαδή ότι προσλήφθηκε η κυρία Παπαδοπούλου, λέμε τώρα, φυλακτού, η οποία είναι σύζυγος του Δημοτικού Συμβούλου φυλακτού. Δεν θα έπρεπε να βγαίνουν και τα ονόματα ώστε να μην παίρνει μπάλα τον κόσμο όλων σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Κοιτάξτε, υπάρχει μια λεπτή γραμμή και μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της πολιτικής, μεταξύ της πραγματικότητας, μεταξύ του επιχειρήματος που θέλεις να εκφράσεις και μεταξύ του κοτσομπολιού. Έτσι. Εμείς αυτό που θέλουμε να καταδείξουμε είναι την πρακτική. Και μέχρι σήμερα αυτό κάνουμε. Μάλιστα, πολλές από αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί για να φτάσουμε και στα ονόματα. Αν και δεν είναι και αυτό το ζητούμενο. Το αν προσλήφθηκε η γυναίκα του φυλακτού ή του Ζαχαριάδη δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ο τρόπος με τον οποίο η Δημοτική Αρχή επιλέγει να διοικήσει. Στο κομμάτι λοιπόν των μέσων, επειδή μου το ξαναπαναφέρετε, φυσικά και δεν είναι καμία ευθύνη, δεν έχουν τα μέσα, δεν υπάρχει. Οι αναφορές μου δεν είναι. Μέσω είναι ένα κανάλι με 15 εργαζόμενους. Μέσω είναι, θα σας πω τώρα, το site του Χιψι Ωμέγα. Μα γι' αυτό και εγώ το αναφέρω. Το οποίο είναι στην κρεβατοκάμαρά του και σερφάρει ουσιαστικά όλη τη μέρα. Γι' αυτό και εγώ το αναφέρω ότι δεν υπάρχουν κριτήρια με τον τρόπο με τον οποίο δίνονται, στα οποία αυτά κριτήρια να υπάρχει. Έχουμε κατά την άποψή σας παραδείγματα που έχουμε χρήματα που δεν δίνονται, θα το χαρακτηρίζαμε έτσι, αναλογικά με την ισχύ του μέσου. Υπάρχει και μια ισχύ του μέσου. Σας ανέφερα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Σας είπα ότι υπάρχει εφημερίδα η οποία είναι εβδομαδιαία, η οποία έχει λάβει τετραπλάσια επιχορήγηση από τη μία ημερήσια εφημερίδα που έχει περισσότερο μεγαλύτερο προσωπικό. Τι άλλο να πω για να γίνει αντιληπτό. Αλλά αυτό που θέλω να καταδείξω είναι η συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αναφέραμε λοιπόν το ένα κομμάτι του οποίου είναι αυτό. Κάνατε εσείς, θα σας πει κάποιος, κύριε Ζαχαριάδη, εσείς κάνατε τα ίδια. Τα στοιχεία υπάρχουν. Ναι. Ο Δήμος της Δράμας είναι εκεί. Τα νομικά πρόσωπα είναι εκεί. Οι καταστάσεις οικονομικές είναι εκεί. Και οποιοδήποτε έχει μπορεί οτιδήποτε να εκφράσει. Αλλά και έτσι να ήταν, που δεν ήταν, γιατί παράπονα τέτοιου τύπου όπως τα χρονικά που αναφέρατε δεν είχαν στο παρελθόν λεχθεί. Τα αναφέρουμε την εφημερίδα χρονικά γιατί τα χρονικά βγήκαν με πρωτοσέλιδο. Ωραία. Λοιπόν, και να υπήρχαν λοιπόν που δεν υπήρχαν, έτσι, γιατί δεν υπήρχαν και αντιδράσεις, δεν νομίζω ότι είναι επιχείρημα μιας δημοτικής αρχής ότι αυτό κάνατε κι εσείς.
Άρα γι' αυτό το λόγο το κάνουμε και εμείς. Αυτά νομίζω είναι περασμένων δεκαετιών. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια σύγχρονη αυτοδιοίκηση, η οποία λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια. Χαρτικά λέω εγώ ή στυλούς. Ακολουθούσατε μια γραμμή από εδώ, από εκεί, κυκλική. Ήταν 20, ας πούμε, ξεκινούσατε από τον πρώτο, φτάνατε στον 20ο και ξαναξεκινούσατε από τον πρώτο. Μου δίνετε λοιπόν την ευκαιρία. Πηγαίνατε πάντα στον πρώτο. Μου δίνετε λοιπόν την ευκαιρία να σας πω ότι όταν ανέλαβα ως αντιδήμαρχος οικονομικών, ο οποίος είχε και άμεση σχέση με τις προμήθειες, ζήτησα από όλα τα νομικά πρόσωπα και το Δήμο της Δράμας να μου εκτυπώσουν καταστάσεις με τους οποίους φαινόντουσαν οι προμηθευτές ανά αντικείμενο του Δήμου της Δράμας την τελευταία τριετία. Παράλληλα, ζήτησα από το επιμελητήριο να μου στείλει τον κατάλογο όλων των επιχειρήσεων που είναι στο επιμελητήριο για να ξέρουμε από κάθε κλάδο ποιες επιχειρήσεις είναι. Αναφέρατε παραδείγματος χάρη τα χαρτικά. Όταν ήμουν αντιδήμαρχος, να σας πω ότι υπήρχαν 17 επιχειρήσεις με χαρτικά, όπου κάθε χρόνο ελεγχόταν τα ποσά τα οποία έπαιρναν ως αναθέσεις και βεβαίως γινόταν κύκλος. Όχι όμως κύκλος για να γίνεται απλά κύκλος, χωρίς να ξέρουμε ποιες είναι οι χρεώσεις. Με τις συγκεκριμένες χρεώσεις που ήταν οι καλύτερες, ζητούσαμε από αυτά τα καταστήματα με τις ίδιες χρεώσεις να συνεργαστεί ο Δήμος. Και τα παραδείγματα είναι απτά. Νομίζω όλοι οι επαγγελματίες το γνωρίζουν. Έχει μείνει στην ιστορία η παράταξη Πόλη και Ζωή για τον τρόπο με τον οποίο διέθετε τις συγκεκριμένες αναθέσεις προς τα επαγγέλματα, είτε αφορά τουριστικά γραφεία, είτε αφορά χαρτικά, είτε οτιδήποτε άλλο. Κάνατε, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, τη λέξη παιχνίδι, ας την αφαιρέσουμε, πέσατε σε ανοιχτό γήπεδο. Θα έλεγα, κάνατε ανοιχτό παιχνίδι. Μα αυτό που λέγαμε στους προμηθευτές. Για να μην θεωρηθεί το παιχνίδι κάτι άλλο. Όχι, κοιτάξτε, αυτό που λέγαμε στους προμηθευτές είναι ότι δεν χρειάζεται να παρακαλέσεις. Δεν έχεις υποχρέωση στο χι δήμαρχο, στον αντιδήμαρχο, γιατί πήρες μια δουλειά. Είναι υποχρέωση του Δήμου να σου χτυπήσει την πόρτα ως δημότη του Δήμου της Δράμας, ως επαγγελματία του Δήμου της Δράμας, που συνδράμεις και εσύ από την πλευρά σου, είτε μέσω των δημοτικών τελών, είτε μέσω οτιδήποτε. Έτσι, γιατί ζεις αυτή την κοινωνία, γιατί ομορφαίνεις αυτή την πόλη, γιατί ομορφαίνεις την αγορά της Δράμας. Και έρχεται λοιπόν ο Δήμος χωρίς να έχεις καμία υποχρέωση. Ο Δήμος έχει υποχρέωση σε εσάς και παίρνεις. Αυτό βέβαια δεν σας κρύβω ότι είχε ένα θετικό αντίκτυπο στους επαγγελματίες, γιατί για πρώτη φορά συνέβαινε και το εκτίμησαν, παρόλο που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν μου έκανε κάποιος χάρη. Δηλαδή, εάν θέλετε ακόμα και το πολιτικό κέρδος που αποκομίσει ήταν μεγαλύτερο από ότι αν επιλέγαμε και δίναμε σε συγκεκριμένους επαγγελματίες. Έχουμε όμως και την άλλη διάσταση, που είναι η διάσταση των προσλήψεων. Ξεκίνησα να λέω για τα δίμηνα. Ουσιαστικά δώσατε από την προηγούμενη συνέντευξή σας το στίγμα με δύο περιπτώσεις τότε, τώρα τις κάνετε τρεις. Αναφέρεστε στην περίπτωση, την περίφημη περίπτωση με αυτή την πρόσληψη συζύγου Δημοτικού Συμβούλου σαν νομικό σύμβουλο στο Δήμο Δράμας. Η οποία από ό,τι έμαθα ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε. Από ό,τι έμαθα σήμερα ολοκληρώθηκε. Δυστυχώς αυτοί που πήραν τις αποφάσεις είναι και υπόλογοι. Μέσα σε αυτούς και ο Δικηγορικός Σύλλογος με τα μέλη τα οποία όρισε. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, κάποιο μέλος από αυτά που όρισε ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει σχέση με την δικηγόρο, με την νομική σύμβουλο που θα προσληφθεί. Θα λογοδοτήσουν στη δραμηνή κοινωνία για αυτήν την επιλογή. Δηλαδή, Δικηγορικός Σύλλογος, από όσο είχα μια συζήτηση εγώ, λέει ότι δεν θέλει να μπλέκεται. Τουλάχιστον αυτό ήταν το στίγμα που έδωσε ο κύριος Πούλιος. Αν μας ακούει, μπορεί να επικοινωνήσει. Ότι εμείς, σαν Δικηγορικός Σύλλογος, ζήτησα να τοποθετηθεί στην προηγούμενη συνέντευξη, κύριε Ζαχαριάδη, και είπε ότι εμείς, σαν Δικηγορικός Σύλλογος, δεν εμπλεκόμαστε σε εντός εισαγωγικών πολιτικές αντιπαραθέσεις, θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο θέμα κρύβει πολιτικές αντιπαραθέσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτό ήταν περίπου το στίγμα που έδωσε για αυτή την περίπτωση, ότι ουσιαστικά είναι μια περίπτωση διαδικαστική πιο πολύ από τη στιγμή που γίνεται η προκήρυξη και δεν είναι επί της ουσίας, θα το χαρακτηρίζει έτσι, δεν έχει πολιτικές προεκτάσεις. Σεβαστή άποψή του, έχω μια εντελώς διαφορετική άποψη. Η άποψή μου είναι ότι ένας φορέας ο οποίος θέλει να εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο τα μέλη του, δεν είναι δυνατόν να συνενεί και να ορίζει εκπροσώπους σε μία επιτροπή για μία πρόσληψη η οποία το παιχνίδι είναι στημένο, το οποίο έχει βγει μία συγκεκριμένη προκήρυξη φωτογραφική η οποία είναι κουμπωμένη ακριβώς στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ατόμου. Φωτογραφικός προς το μεταπτυχιακός προς το τι, κύριε Ζαχαρία? Δηλαδή,
Η Δράμα έχει καμιά δεκαριά δικηγόρους που έχουν μεταπτυχιακό. Γιατί πήγαν να κάνουν χαρτιά. Το άθροισμα των προϋποθέσεων που τίθεται ήταν τόσο περιοριστικό, το οποίο, σας είπα και την προηγούμενη φορά, ήταν στα δάκτυλα του ενός χεριού οι ενδυνάμοι υποψήφοι που θα μπορούσαν να καταθέσουν. Όταν δε μάλιστα ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι βλέπαν ότι γίνεται μια προκήρυξη με αυτόν τον τρόπο που αποκλείει σχεδόν το σύνολο και μένουν ελάχιστοι, θεωρεί ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι δρομολογημένη και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Ένας λοιπόν φορέας... Θα ήταν, ας πούμε, καλή λύση κατά την άποψή σας. Στο παρελθόν είχαμε περιπτώσεις, θυμόμαστε όλοι τις περίφημες προσλήψεις στη ΔΕΙΑ. Θα έχετε ακούσει, κύριε Ζαχαριάδη, σαν μικρός τότε, αλλά, όπου είχε δημιουργηθεί έντονη αντιπαράθεση κλπ. Τότε είχε ακουστεί η άποψη ότι όταν διορίζεις γενικό σου πρόσωπο, παραιτείς από δημοτικό σύμβουλο. Ας πούμε, θεωρείτε ότι θα ήταν μια καλή λύση παραίτηση ίσως κάποιου δημοτικού συμβούλου από τη στιγμή που συγγενικό του πρόσωπο ουσιαστικά γίνεται μόνιμος υπάλληλος στο Δήμο? Αυτό είναι το ελάχιστο. Εγώ αυτό το οποίο έχω εκφράσει είναι ότι πολύ φοβάμαι και ντρέπομαι παράλληλα, γιατί η συμμετοχή κάποιων ανθρώπων προσπαθούν με όλες τους τις δυνάμεις να αποκομίσουν τα ωφέλη μέσα από αυτή τη συμμετοχή και να εισπράξουν τη συμμετοχή τους αυτή ανταποδοτικά. Από τη στιγμή όμως που απαιτείται να έχει νομικό σύμβουλο ο Δήμος, το ξέρετε πολύ καλά, έχει πολλή δουλειά. Ναι. Και με τον Καλλικράτη ακόμα περισσότερο. Βεβαίως απαιτείται. Η πρόσληψη νομικού συμβούλου προστατεύει και τον Δήμαρχο και τη διοίκηση του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο από τέτοιες προϋποθέσεις. Δεν γεννάται λόγο. Θα μπορούσε να γίνει μια προκήρυξη πιο ανοιχτή, λέτε, δηλαδή να πούν ότι προσλαμβάνουμε δικηγόρο με πενταετή εμπειρία. Σας το ρωτάω έτσι. Χωρίς μεταπτυχιακό. Για να ανοίξει και λίγο το γήπεδο. Βεβαίως. Εγώ καταρχήν να σας πω την άποψή μου. Σας είπα ότι δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι η φωτογραφική προκήρυξη, δεν είναι ότι μόνο το γραφείο Δημάρχου έπαιρνε τις αιτήσεις πρωτόγνωρο και αυτό και όχι η υπηρεσία, η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Λοιπόν, εγώ θα έκανα και μια αναζήτηση των χαρακτηριστικών που έχουν οι δικηγόροι της Δράμας, ούτως ώστε να βγει μια προκήρυξη η οποία θα είχε, αν θέλετε, πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά δεν θα ήταν προϋποθέσεις. Θα ήταν μεμονωμένα στοιχεία τα οποία θα μοριοδοτούνταν και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούσαμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή και το πιο άξιο. Και ας ήταν η συγκεκριμένη κυρία. Η φωτογραφικότητα αυτή τη. Έχει να κάνει με το μεταπτυχιακό και σε συνδυασμό και με τα άλλα. Αναφέρεται τίτλο ως προϋπόθεση. Αναφέρεται μεταπτυχιακό πάνω στο δίκαιο, ας πούμε, το διεθνές. Όχι. Το ανοιχτό. 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 Μεταπτυχιακό απλά. Ανοιχτό. Αναφέρει ξένη γλώσσα, ας πούμε, δεν ξέρω. Αναφέρει. Σας είπα, είναι σορευτικά. Συγκεκριμένη. Είναι σορευτικά. Είναι αγγλικά, νομίζω. Αγγλικά. Και μοριοδοτούνταν η δεύτερη γλώσσα. Λοιπόν, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, είναι σορευτικά όλα αυτά που μπαίνουν, που αρχίζουν σιγά-σιγά και αποκλείουν. Ξεκινάει λοιπόν από ένα κριτήριο που η δεξαμενή των υποψηφίων είναι τόση και έρχεται σιγά-σιγά και μικραίνει με βάση και τα επιπλέον κριτήρια τα οποία μπαίνουν. Αλλά σε όλους τους διαγωνισμούς, επαναλαμβάνω, αυτά τα κριτήρια τύπου μεταπτυχιακό είναι θέματα τα οποία μοριοδοτούνται και όχι είναι ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή. Έτσι λοιπόν, ναι, από ό,τι φαίνεται. Λέει δηλαδή, κάνε τα χαρτιά σου και αν έχεις μεταπτυχιακό, παίρνεις 25 μόρια. Έτσι. Κάτι τέτοιο λέτε. Έτσι. Και θα μπορούσαν να μπουν άλλα 50 τέτοια δεδομένα τα οποία να μοριοδοτούνταν. Δεν θα ήταν κακό. Αλλά όταν τίθεται ως προϋπόθεση, γνωρίζοντας ότι οι υποψήφοι είναι ελάχιστοι που θα μπορούσαν να καταθέσουν, μέσα από τους οποίους και η συγκεκριμένη κυρία. Δεν μπορούσε να είναι από άλλο νομό, ας πούμε. Απαγορεύονταν. Νομίζω πως όχι. Δεν υπήρχε εντοπιότητα και νομίζω ότι σε αυτές τις διαδικασίες απαγορεύεται η εντοπιότητα. Σε κάθε περίπτωση, σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, από 1 Ιουνίου είχαμε εκδώσει ένα δελτίο τύπου. Ήδη η Δράμα το ήξερε ποιος θα είναι πριν καν βγει η προκήρυξη. Ήταν η θέση δοσμένη. Είχαμε βγάλει δελτίο τύπου. Προς επίρρωση όλων αυτών που λέω, είχαμε βγάλει δελτίο τύπου στις 1 Ιουνίου πριν καν ψηφιστούν οι όροι της προκήρυξης, που είχαμε πει ευελπιστούμε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και κανένας δημοτικό σύμβουλο, συγγενικό πρόσωπο να μην καταθέσει υποψηφιότητα. Μα ήταν δεδομένο, το ξέραμε. Όλη η Δράμα το συζητούσε. Ήταν γνωστό τι θα γινότανε. Και κατέληξε. Και η διαφορά μου με τον Δικηγορικό Σύλλογο είναι ότι πρώτον μπαίνει σε μια διαδικασία χωρίς να υπερασπιστεί το σύνολο των μελών του. Κατά δεύτερον, μπαίνει σε ένα παιχνίδι στημένο. Τρίτον, ορίζει μέλη τα οποία συσχετίζονται. Οι δικηγόροι κάπου 190, πόσοι είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 180. Δηλαδή το μέλος αυτό. Είναι ένας κλάδος που έχει πληγεί από την κρίση
την οικονομική κρίση περισσότερο από όλους τους άλλους. Όταν έχεις αυτόν τον κλάδο και από τους 180 δικηγόρους ουσιαστικά εμφανίζεται ένας, μία, και κάνει τα χαρτιά της. Εντάξει, εδώ τώρα αναρωτιέσαι και λες. Να άλλαζαν οι όροι, θα μου πείτε. Τους όρους τους έφτιαξε δηλαδή ποιος? Ο Δήμος της Δράμας. Ο Δήμος της Δράμας. Και θα έπρεπε ο Δικηγορικός Σύλλογος να πει: ανοίξτε λίγο. Ανοίξτε τους όρους. Εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε με αυτούς τους όρους. Γιατί εμείς βρισκόμαστε εδώ, εκτός που είμαστε θεματοφύλακες της νομιμότητας, εκτός που δίνουμε αγώνες και έχουμε κλειστά τα γραφεία μας τόσο καιρό, γιατί αντιδρούμε σε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε αυτούς τους όρους. Και μάλιστα δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν εξέφρασε την άποψή του, δεν προσπάθησε να αλλάξει τους όρους ή αν θέλετε έθεσε βέτο για τη συμμετοχή του ή αν θέλετε ακόμα θα μπορούσε και τους ίδιους τους όρους κατά τη διαδικασία της ψήφισης να είχε κάνει ένσταση επί των όρων. Λοιπόν, ορίζει και μέλος το οποίο, προσέξτε, ο σύζυγος της κυρίας Δημοτικός Σύμβουλος που προείσταται σε νομικό πρόσωπο την έχει προσλάβει ως νομική σύμβουλο στη συγκεκριμένη επιχείρηση, άρα δηλαδή υπάρχει άμεση σχέση γιατί της έχει δώσει δουλειά, λοιπόν, και έχουν και σχέση μεταξύ τους, από ό,τι ξέρω είναι και κουμπάρι. Και αυτό το μέλος, και αυτό λοιπόν το άτομο ορίστηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο να είναι μέλος επιτροπής. Είναι σαν την άλλη την περίπτωση που ο αντιδήμαρχος συμμετείχε σε μια επιτροπή, αυτός που αποφάσιζε για το ποιο θα προσλάβουν ψυχολόγο και προσέβαλε και έκανε πρόσληψη τη συνέτερό του. Δηλαδή γίνονται αυτά. Αυτά είναι και λίγο, δηλαδή ντρέπεται κάποιος και να τα πει και να συζητάμε τώρα για τους κουμπάρους, τις νύφες, τις ξαδέρφες και τις γυναίκες. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτά δεν γινόταν επί των ημερών σας. Ας βγει κάποιος να πει ότι επί ημερών σας, στη συγκεκριμένη θέση, βγήκε η συγκεκριμένη φωτογραφική προκήρυξη και ότι έγινε πρόσληψη αυτού του ατόμου. Να τα ακούσουμε κι εμείς, να τα μάθουμε, να δούμε, να ξεσκονίσουμε τη μνήμη μας, να μάθουν και οι δραμηνοί και στο τέλος θα μας βάλουν στο ίδιο κάδρο όλους. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει ξεφύγει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό και λέμε χωρίς ειδική αναστολή. Το τελευταίο. Αναφέραμε λοιπόν Τώρα είπατε για το δεύτερο, το οποίο θα πάμε σε διάλειμμα σε ένα λεπτό. Εδώ είπατε τώρα για. Λέτε επίσης και για μία πρόσληψη αντιδημάρχου σε πρόγραμμα του Δήμου, συνεταίρου αντιδημάρχου. Υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό θα με ρωτήσετε. Ναι, όχι. Καταρχάς όχι, να ρωτήσουμε συνεταίρος αντιδημάρχου που είναι δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Έχει δηλαδή γραφείος έξω, δηλαδή συνεργαζόμενος. Συνεργαζόμενος. Μάλιστα. Και εδώ τώρα πόσοι κατέθεσαν χαρτιά, γιατί αν δεν καταθέτουν χαρτιά, κύριε Ζαχαριάδη, θα σας πει ο άλλος ένας ήταν. Τι να κάνουμε τώρα, ένα άτομο πήγε, έναν πήραμε. Θα μπορούσε στην συγκεκριμένη περίπτωση να το πει. Το μεμπτό στην αυτό που. Εδώ είχε πάλι μεταφυλακό, δηλαδή τι είχε. Όχι, όχι, δεν ήταν το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα ήταν ότι εγώ βρίσκομαι σε μια επιτροπή που αποφασίζω να προσλάβω το συνεταίρο μου. Δηλαδή το πιο απλό θα ήταν, εδώ ο νόμος τι λέει. Όταν συζητάτε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγένεια με κάποιον από αυτούς που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, απαγορεύεται, είναι τα αδέλφια, απαγορεύεται να βρίσκεσαι και να ψηφίζεις στην αίθουσα και αν το κάνεις αυτό υπάρχουν σοβαροί λόγοι να υπάρχουν κυρώσεις. Λοιπόν, υπάρχει μια ηθική τάξη. Διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε. Η συζήτηση πραγματικά έχει ανάψει.